Γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ πράγματα που αγαπώ ιδιαίτερα. Πρωτίστως, τη χημεία, αυτό και το οποίο σπούδασα, και δευτεροβόντως, το χορό. Αλλά δεν μιλάω για οποιονδήποτε χορό, μιλάω για το αργεντίνικο τάγκο. Το αργεντίνικο τάγκο ξεκίνησε στα στενά του Buenos Aires στα τέλη του 19ου αιώνα μεταξύ μεταναστών. Πρόκειται για ένα κοινωνικό χορό, όπου χορεύεται σε μια αγκαλιά που ποικίλει από πολύ ανοιχτή, όπου μόνο τα χέρια των παρτενέρ έρχονται σε επαφή, μέχρι πολύ κλειστή, όπου ντάμα και καβαλιέρος βρίσκονται στήθος με στήθος. Στη σύγχρονη κοινωνία, η βραδιά χορού αποκαλείται μιλόγκα και οι χορευτές χορεύουν σε κυκλική γραμμή χορού. Οι μιλόγκες αποτελούνται από τις τάντες και τις κουρτίνες. Ως τάντα, ορίζουμε τις τετράδες μουσικών κομματιών αργεντίνικου τάγκο, τα οποία συνήθως μοιάζουν στην ορχήστρα, είναι από την ίδια ορχήστρα ή έχουν γραφτεί την ίδια χρονιά. Ενώ οι κουρτίνες είναι τα μουσικά διαλύματα μεταξύ κάθε τάντας. Έτσι μπορούν οι χορευτές να ευχαριστήσουν τον συγχορευτή τους και να καθίσουν πάλι στο τραπέζι τους ή να αναζητήσουν τον επόμενο. Όταν κάποιος θέλει να χορέψει σε μία μιλόγκα, το πιο ευγενικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να κοιτάξει αυτόν που θέλει να χορέψει μαζί του και να κάνει ένα θετικό νεύμα, όπου λέει «Ναι, θέλω να χορέψω μαζί σου». Αυτό το λέμε καμπεσαίο. Και αφού σηκωθούμε και χορέψουμε, ήθιστε, για λόγους ευγενίας, να ολοκληρώσουμε ολόκληρη την τάντα με τον ίδιο χορευτή που την ξεκινήσαμε. Δεν θα χορέψουμε ένα τραγούδι με τον έναν και ένα τραγούδι με τον άλλον. Το τάγκο όμως, πέρα από ενδιαφέρουσες παραδόσεις που ήδη αναφέραμε, έχει και ενδιαφέρουσα χημεία. Τι εννοούμε όμως με τον όρο χημεία του τάγκο? Εφόσον το υποκείμενο είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, θα το χαρακτηρίσουμε βιοχημεία του τάγκο. Και είναι όλες αυτές οι διεργασίες που συμβαίνουν στον οργανισμό μας σε μοριακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να χορεύουμε. Λένε, οι takes two του τάγκο χρειάζονται δύο για να χορέψουν τάγκο. Και προφανώς αναφέρονται στα άτομα που συμμετέχουν στο χορό. Εγώ θα σας πω οι takes three του τάγκο και αναφέρομαι στα στοιχεία που χρειάζεται κανείς για να χορέψει αργεντίνικο τάγκο, τα οποία είναι η μουσική, η κίνηση και η αγκαλιά. Αν εξαιρέσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία στοιχεία, τότε σίγουρα θα προκύψουν πολύ όμορφες και ρομαντικές καταστάσεις, σίγουρα όμως όχι αργεντίνικο τάγκο. Θα αναλύσουμε λοιπόν στα πλαίσια της βιοχημίας του τάγκο αυτά τα τρία στοιχεία. Θα δούμε πώς τα ηχητικά κύματα της μουσικής φτάνουν στο αυτί μας και μεταδίδουν το μήνυμα στον εγκέφαλό μας, πώς αυτός αποφασίζει να χορέψει και αρχίζουμε και κινούμαστε, όπως συστέλλονται και διαστέλλονται εμείς, και θα καταλήξουμε με το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χορού, ποιες αρμονικές αλλαγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας αγκαλιάς και τι πλεονεκτήματα μπορούν να έχουν αυτές για τον οργανισμό μας. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Βρισκόμαστε σε μία μιλόγκα και ξεκινάει να παίζει μουσική. Τα ηχητικά κύματα της μουσικής φτάνουν μέχρι τα αυτιά μας και ανιχνεύονται από τα τριχωτά κύτταρα. Τα τριχωτά κύτταρα είναι εξειδικευμένοι νευρώνες του κοχλία, του SOTOS, και αποτελούνται από τους στερεοκροσούς. Οι στερεοκροσοί είναι εξαγωνικές δέσμες τριχοειδών προεκβολών. Οι στερεοκροσοί λοιπόν μεταξύ τους συνδέονται με τους σύνδεσμους αιχμής και λειτουργούν μαζί με τους στερεοκροσούς, οι σύνδεσμοι αιχμής, ως διαβλοί ιόντων. Τι είναι όμως ένας διάβλος ιόντων? Οι διάβλοι ιόντων είναι διαμεμβρανικοί σωλήνες που επιτρέπουν τη διέλευση ιόντων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ενός κυττάρου και το αντίστροφο. Μεταβάλλουν το δυναμικό του κυττάρου και προκαλούν τη νευρική όση. Νευρική όση, λέμε, το θεμελιώδη τρόπο που μεταφέρονται τα μηνύματα στον εγκέφαλό μας και από τον εγκέφαλο πάλι πίσω στο σώμα μας. Έστω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση ηρεμίας, όπου τίποτα δεν μας ακουμπά, κανένα ερέθισμα δεν έρχεται σε εμάς. Και τα κύτταρά μας, για παράδειγμα, έχουν πλην 60 μιλιβόλτ. Όταν έρθει κάποιος και με αγγίξει ή μου προκαλέσει οποιοδήποτε ερέθισμα, θα μου προκαλέσει μια μεταβολή στο δυναμικό των κυττάρων, όπου θα φτάσει στα συν 30 μιλιβόλτ, για παράδειγμα. Σε ένα φαινόμενο που λέγεται επαναπόλωση, εκπόλωση, το οποίο πραγματοποιείται σε ένα μιλισεκόντ. Όταν εγώ επιστρέψω σε κατάσταση ηρεμίας, πραγματοποιείται η επαναπόλωση, όπου είναι και το αντίστροφο φαινόμενο, από συν 30 μιλιβόλτ σε πλην 60 μιλιβόλτ. Οι τιμές είναι θεωρητικές. Το κύμα τώρα εκπόλωσης και επαναπόλωσης πραγματοποιείται από τη μία άκρη ενός νευρώνα στην άλλη και από νευρώνα σε νευρώνα μέσω των νευρικών συνάψεων. Έτσι μεταφέρεται κάθε πληροφορία από το περιφερειακό νευρικό σύστημα στο κεντρικό και το αντίστροφο. Αφού λοιπόν είδαμε τη δομή των τριχωτών κυττάρων και εξηγήσαμε τον τρόπο που λειτουργούν, πάμε να δούμε πώς ακριβώς τα ίδια τα τριχωτά κύτταρα
λειτουργούν ως διαβλοιόντων. Τα ηχητικά κύματα της μουσικής προκαλούν μηχανική κάμψη των στερεοκροσών, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη διέλευση ιόντων, ιόντων κυρίως καλίου και ασβεστίου. Μεταβάλλουν το δυναμικό τους και μεταδίδουν το μήνυμα. Και από τριχωτό κύτταρο σε τριχωτό κύτταρο, μέχρι και τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, μεταφέρει την πληροφορία της μουσικής. Αφού λοιπόν πήραμε την πληροφορία της μουσικής, σειρά έχει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που πήραμε, αν μας αρέσει η μουσική ή όχι, και στη συνέχεια να πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να χορέψουμε ή όχι. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε. Ο εγκέφαλός μας δίνει το σήμα και ξεκινάμε και κουνάμε τους μυς μας. Ο μυς αποτελείται από τις μυϊκές δέσμες, οι οποίες περιέχουν μυϊκές ίνες, που αποτελούνται από μυοεινίδια, των οποίων η εγκάρσια διατομή, δηλαδή αν το πάρω και το κόψω σε κομμάτια, χαρακτηρίζεται ως σαρκομερή. Τα σαρκομερή αυτά αποτελούνται από τα μυοστοιχεία ακτίνη και μυοσύνη. Και αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν για την κίνηση των μυών. Η ακτίνη και η μυοσύνη σχηματίζουν δύο τύπους αλληλεπιδρόντων νηματιών. Τα λεπτά νημάτια, αυτά της ακτίνης, και τα παχαία νημάτια, αυτά της μυοσύνης. Έτσι, όταν εμείς θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια συστολή του μυός, τα νημάτια της ακτίνης ολισθαίνουν κατά μήκος των νηματίων της μυοσύνης, σχηματίζοντας έτσι το σύμπλοκο ακτομυοσύνης. Όταν πάλι γίνεται η διαστολή του μυός, σε κατάσταση ανάπαυσης, επαναφέρεται αυτή η διεργασία. Πάμε τώρα να δούμε για το σχηματισμό της ακτομυοσύνης τι συμβαίνει σε μοριακό επίπεδο. Όσο είμαστε σε κατάσταση ανάπαυσης, όπου δεν συστέλουμε κάποιο μυ, ανάμεσα στην ακτίνη και τη μυοσύνη βρίσκεται ένα σύμπλοκο μαγνησίου ATP. Το ATP, όπως ξέρουμε, είναι το ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων και σε αυτό είναι συμπλεγμένο ένα ιόν μαγνησίου στις δύο φωσφορικές ομάδες. Κατά τη μυϊκή συστολή, το σαρκόπλασμα, που είναι αντίστοιχο του κυταροπλάσματος για τα μυϊκά κύτταρα, απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου. Τα ιόντα ασβεστίου αυτά κάνουν δύο δουλειές. Η μία είναι να χωρίσουν το μαγνήσιο από το ATP και η δεύτερη είναι να ενεργοποιήσουν τη βαριά μερομυοσύνη. Η βαριά μερομυοσύνη θα πάρει το ATP που μόλις απελευθερώθηκε, έτσι ώστε να το υδρολύσει και να παράγει ενέργεια. Την ενέργεια που χρειάζεται η ακτίνη και η μυοσύνη για να σχηματίσουν το σύμπλοκο ακτομυοσύνης. Όταν πάλι θα πραγματοποιήσουμε μια διαστολή του μυός, τα ιόντα ασβεστίου θα επαναδεσμευτούν από το σαρκόπλασμα, το σύμπλοκο μαγνησίου ATP θα ξανασχηματιστεί και η βαριά μερομυοσύνη θα πάψει να παράγει ενέργεια μέσω υδρόλυσης του ATP. Έτσι, με αλλεπάλληλες και συνεχόμενες διαστολές και συστολές των μυών, επιτρέπουμε την κίνηση. Την κίνηση οποιοδήποτε μη στο μυϊκό μας σύστημα. Έτσι ακριβώς θα κάνουμε και στο χορό. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι σε ένα χορό είναι η αγκαλιά. Η αγκαλιά μπορεί να μην είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι για τον θεατή, είναι όμως σίγουρα το πιο απολαυστικό για τον χορευτή. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Ας το πιάσουμε από την αρχή. Χαμηλής έντασης διέγερση του δέρματος προκαλεί ενεργοποίηση στις νευρικές ίνες. Οι νευρικές ίνες είναι υπεύθυνες για μεταφορά μηνυμάτων από το περιφερειακό νευρικό σύστημα στο κεντρικό. Βασικός τους ρόλος είναι να μεταδίδουν σήματα πόνου, φαγούρας και θερμοκρασίας. Μία ειδική κατηγορία νευρικών ινών είναι οι tactiles, όπου tactile για την ιστορία σημαίνει αισθητός. Είναι ουσιαστικά η κατηγορία νευρικών ινών, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το τριχωτό δέρμα, λείπουν όμως από το παλαμικό και ενεργοποιούνται κατά την κοινωνική επαφή. Όταν ενεργοποιηθούν, έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν το σήμα για την παραγωγή οκυτοκίνης. Η οκυτοκίνη είναι μία ορμόνη και νευροπεπτίδιο που αποτελείται από 9 αμινοξέα. Παράγεται από τον υπεροπτικό και παρακυλιακό πυρήνα του υποθαλάμου και απελευθερώνεται από την οπίσθια υπόφυση. Βασικός της ρόλος είναι να παράγεται κατά τον τοκετό, έτσι ώστε να προκαλεί παραγωγή γάλακτος στις θυλάζουσες μητέρες. Ενώ ένας δευτερεύων ρόλος είναι να παράγεται κατά την κοινωνική επαφή. Μπορεί όμως κάθε κοινωνική επαφή να προκαλέσει την παραγωγή οκυτοκίνης? Όχι, γιατί όπως είπαμε, οι tactiles νευρικές ίνες βρίσκονται κάτω από το τριχωτό μέρος του δέρματος, όχι από το παλαμικό. Έτσι, ενώ μια αγκαλιά ή ένα μασάζ μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή οκυτοκίνης, ένα φιλί ή μια χειραψία δεν έχουν την ίδια ιδιότητα. Σκεφτείτε ότι αν ας πούμε, βρείτε ένα γνωστό σας, ένα φίλο, κάποιον από την οικογένειά σας, θα τον αγκαλιάσετε για 10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα. Σε ένα χορό η αγκαλιά θα κρατάει 2,5 με 3 λεπτά. Σε μια τάντα, 12. Και σε μια ολόκληρη μιλόγκα μπορεί να αγκαλιάζεστε συνολικά ακόμη και 2 ολόκληρες ώρες, διαλυματικά φυσικά.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καταλάβετε πόσα μεγαλύτερα ποσά οκυτοκίνης μπορεί να παράγονται στον οργανισμό σας εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα έκρησης οκυτοκίνης? Είναι ότι επιδρά στην καταπολέμηση του άγχους, διαμορφώνει την κοινωνική συμπεριφορά, βελτιώνει την εκμάθηση, αλλάζει τις αποκρίσεις του πόνου, συντελεί στην αύξηση του βάρους, του βάρους του καλού που σχετίζεται με το μεταβολισμό και τη σωστή λειτουργία του, όχι της παχυσαρκίας φυσικά, και εμπλέκεται στην προώθηση δεσμών μεταξύ ρωματικών συντρόφων. Αν σκεφτεί κανείς ότι η οκυτοκίνη είναι η ορμόνη που συνδέει τη μητέρα με τον νεογνώ, καταλαβαίνει εύκολα για ποιο λόγο τη χαρακτηρίζουν ως την ορμόνη της αγάπης. Ένας χορός, μια αγκαλιά μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή οκυτοκίνης και να λειτουργήσουν ως πανάκια. Θα κλείσω την ομιλία μου αυτή με τον ίδιο τρόπο που θα έκλεινε και μια μιλόγκα παραδοσιακά, με το τραγούδι «La Cumbarsita», σε μια διασκευή του Carlos Di Serli. «La Cumbarsita» είναι ισπανική λέξη και σημαίνει «η μικρή πάντα». Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας χόρεψε ο κύριος Παπαβασιλείου όμως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.